Το σενάριο τη άσκηση Νέμεση περιλαμβάνει αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών σε πλατφόρμα εξόριξη υδρογοναθράκων, επιχείρηση μεταφορά τραυματιών καθώ και την καταπολέμηση θαλάσσια ρήπανση, η οποία προκλήθηκε από διαρροή καυσίμων από την πλατφόρμα. Στην άσκηση μετήχαν αεροναυτικέ δυνάμει τη Κυπριακή Δημοκρατία, του Ισραήλ, τη Ελλάδα και τη Αμερική και στόχο ήταν η ανάπτυξη αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Συντονισμού Έρευνα και Διάσωση Λάρνακα με τα αντίστοιχα κέντρα των χωρών. Από πλευρά Κύπρου, μετείχαν ο ειδικός αντιτρομοκρατικός ουλαμός της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης και μονάδα υποβρυχίων καταστροφέων από την Ελλάδα, η μονάδα υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος, από τις ΗΠΑ τελέχης ταξιαρχίας μάχης που εδρεύει στην της Ιταλίας και τέρας από το Ισραήλ πέντε πολεμικά πλοία. Μετείχαν επίσης ο του Υπουργείου Υγείας και τη Πολιτικής Άμυνας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Χριστόφορο Φοκαίδη, η άσκηση ενέμεσης αναδεικνύει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρο ως παράγοντας ασφάλειας, σταθερότητας και περιφερειακή συνεργασίας στην περιοχή.